Καλησπέρα σα. Στην κυβέρνηση λένε ότι διαμορφώνεται ένα εξαιρετικό διεθνέ κλίμα στη λογική του ότι η Ελλάδα επιστρέφει. Σημειώνουν τα θετικά σχόλια του Bloomberg αλλά και επενδυτών για την πρόορη αποπληρωμή δανείων του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, ενώ βέβαια θεωρούν εφικτή, εφικτό και το στόχο τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Παράλληλα, τονίζουν ότι η αξιοποίηση τη περιουσία του δημοσίου θα τονώσει ακόμα την πραγματική οικονομία. Ο Πρωθυπουργό στη σημερινή συνάντηση με τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ τόνισε ο στόχο τη κυβέρνηση είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση επενδύσεων για τη στήριξη τη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντηση του κ. Κουμιτσοτάκη που είχε σήμερα το μεσημέρι με τη διοίκηση τη εταιρεία Royal Caribbean Cruises για την ενίσχυση τη κρουαζιέρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρα στον κόσμο. Προγραμματίζει για το 2020 αύξηση των αφήξεων στην Ελλάδα κατά 19,77%. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Αρμένη.